Συνεχίζουμε λοιπόν με το Dastic. Θα δείξουμε τώρα ίσω ένα από τα πιο σημαντικά εφέ που δεν είναι τόσο ένα εφέ αλλά ένα εργαλείο για να διορθώσουμε την ένταση γενικά ενό κομματιού ήχου. Που συνήθω αυτό το κάνουμε σε όλο μα το κομμάτι. Αλλά α πλέξω εγώ ένα συγκεκριμένο μέρο του. Καλύτερα όλο όπω είναι. Με το εφέ λοιπόν Volume and Compression. Α δούμε λοιπόν το πρώτο που είναι η ενίσχυση όπου απλά ενισχύουμε αναλογικά όλη μας τη κυματομορφή με την προεπιλογή που έχει εδώ το ενισχύει λοιπόν ώστε να φτάσει στο μέγιστο δηλαδή η, 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 μέγιστη κορυφή που θα υπάρχει κάπου στο κομμάτι να φτάσει στο σημείο 0 που είναι δηλαδή το ανώτερο σημείο ας το κάνω μια υπερεπισκόπηση ησυχία και αν το εφαρμόσω θα δούμε ότι όντως το ενίσχυσε αναλογικά και αν το αφαιρέσω πάλι, στο ενίσχυση αν δείτε ότι δεν μπορώ να πάω παρα, παραπάνω από το 0, δεν με αφήνει να το εφαρμόσω. Γιατί τι γίνεται, όταν το ενισχύω με αυτόν τον τρόπο, ας το δείξουμε λοιπόν και να το εφαρμόσω. Για να το κάνω αυτό, να το ενισχύσω παραπάνω, θα πρέπει να επιτρέψω το ψαλίδισμα ή να το εφαρμόσω, δηλαδή θα γίνει, θα το ενισχύσω μένα, αλλά κάποια σημεία θα ψαλιδιστούν όπως βλέπετε εδώ πέρα και αυτό είναι πολύ κακό για τον ήχο μου, θα τον παραμορφώσει. Τώρα το παίξω θα είναι και πολύ δυνατός. Γενικά αυτό δεν το θέλω και μπορώ όμω αν υπάρχει ανάγκη, αλλά γενικά το αποφεύγω. Και γι' αυτό ένα τρόπος να κάνω ενίσχυση με ασφάλεια είναι να κάνω με την ε, κανονικοποίηση όπου έχει κάποιες διαφορές δεν είναι μια τυφλή ενίσχυση και εδώ, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάνω κάτω το ίδιο εφαρμόζω λοιπόν την κανονικοποίηση όπου θα το ενισχύσει εδώ όχι στο 0 στο μείον 1 δηλαδή θα αφήσει και λίγο χώρο παραπάνω λίγο έτσι χώρο και θα έχω ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί Άλια, με ασφάλεια Άλια. ο ήχος μου και έτσι η κανονικοποίηση μπορώ να την κάνω αν έχω δύο-τρία ξεχωριστά κομμάτια, έχω και τα κανονικοποιήσω, θα, έτσι θα έχουν όλα την ίδια πάνω κάτω σχετική ένταση. Όταν ακούτε η μουσική για παράδειγμα από κάποιο, μια υπηρεσία streaming, γιατί τα κομμάτια έχουν διαφορετική σχετική ένταση αλλά η υπηρεσία αυτή φροντίζει να τα κανονικοποιεί, να τα κάνει normalize δηλαδή πριν τα ακούσετε εσείς για να έχετε μια έτσι καλύτερη εμπειρία. Ένα άλλο εφέ λοιπόν εκτός την ενίσχυση κανονικοποίηση το οποίο όμως έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας είναι ο συμπιεστής. Βλέπουμε εδώ ένα παράξενο παράθυρο, πολλές παραμέτρους, ας το βάλουμε λοιπόν στις προεπιλογές. Είναι γενικά ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται, είναι πολύ σημαντικό για την επεξεργασία ήχου, το χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες ήχου πάρα πολύ, γιατί για παράδειγμα με την κανονικοποίηση και την ενίσχυση αν έχω έστω και μία κορυφή δεν μπορώ να αυξήσω πάρα πολύ την ένταση όλου του κομματιού. Αυτό όμως που κάνει ο συμπιεστής είναι ότι θα, θα μαλακώσει κάποιο κάπως τα σημεία που είναι πολύ δυνατά θα δυναμώσει λίγο τα σημεία που είναι πολύ χαμηλά και έτσι θα κομπρεσάρει, θα συμπιέσει λίγο τη δυναμική του κομματιού αλλά αυτό όμω θα το επιτρέψει να το αυξήσει την ένταση γενικά πολύ περισσότερο. Α το δούμε λοιπόν με εφαρμογή. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυξήθηκε η ένταση. Ο σκοταδόψυχο. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα φωλερή στα στήθια μου. Και με ασφάλεια αλλάζει κάπως ο ήχο. Δεν είναι μια απλή ενίσχυση ε, του ήχου αλλά είναι ένα πολύ καλό εφέ που μπορούμε να, να, κάνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο, ηχητικό κομμάτι το οποίο είναι κάπως ε, έχει χαμηλή ένταση και δεν μπορέσαμε με την απλή ενίσχυση να το διορθώσουμε. Φυσικά ο συμπιεστής είναι κάτι πολύ παραπάνω, χρησιμοποιείται στη μουσική παραγωγή και χρειάζεται να ξέρουμε πώς ακριβώς δουλεύει για να το παραμετροποιούμε. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά γι' αυτό στο ίντερνετ για το πώς δουλεύει ο συμπιεστής και οι παραμέτρη που έχει. Αυτά λοιπόν για τα βασικά εφέ διαχείρισης έντασης του ήχου στο Audacity.